αφήνουν τα ζώα σου. Γιατί είναι που δεν πορεύθηκε
στο δρόμο όπου βρίσκονται οι ασεβείς και αμετανόητοι άνθρωποι. Αλλά αυτή είναι η αρνητική πλευρά που την μακαρίζει. Αναφέρει και την θετική πλευρά ο Δαβίδ. Επίσης, είναι μακάριος γιατί βρίσκεται προσιλωμένο το μυαλό του όλες οι εσωτερικές ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις του στον νόμο του Θεού. Στον νόμο του Θεού. Και δίνει μια ωραιότατη εικόνα ποια είναι η θέση εκείνου που βρίσκεται πάνω στον νόμο του Θεού και τον μελετάει. Έχουμε ξανά αναφέρει. Είναι σαν το δέντρο. Σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο στις όχθες του ποταμού που τρέχουν τα νερά και διαρκώς και τρέφεται και ποτίζεται. Έτσι είναι αυτός που μελετάει τον νόμο του Θεού μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Κύριε, λέει ο Δαβίδ, ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Κύριε, βάλε μου μυαλό και εγώ θα μάθω τις εντολές σου. Συνέτησόν με και μαθήσουμε τις εντολές σου. Κύριε, πλανήθηκα, φωνάζει ο Δαβίδ. Γιατί ξέχασα τον νόμο σου. Λυσμόνησα να ανοίξω τον νόμο σου, λέει αλλού. Επλανήθη ως πρόβατον απολωλός. Πλανήθηκα, λέει. Είναι φοβερό πράγμα, πολύ φοβερό πράγμα. Η έλλειψη της γνώσης του νόμου του Θεού. Και είναι φοβερό, γιατί πάλι λέει η Γραφή ότι εκείνος από τον οποίο απουσιάζει η Θεία Γνώση είναι διαρκώς μέσα στο σκοτάδι. Διαρκώς μέσα στο σκοτάδι. Και μέσα στο σκοτάδι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πλάνη που αναφέραμε προηγουμένως. Επλανήθη ως πρόβατον απολωλός. Και από την άλλη πλευρά, πιο φοβερό πράγμα από την άγνοια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από την άγνοια. Μία απλή, πολύ απλή ματιά μας πείθει πόσα πρόβατα του Χριστού βαπτισμένα στο όνομα της Αγίας Τριάδος βρίσκονται έξω από τη μάντρα του Χριστού μέσα σε δρόμους αιρετικούς. Όλοι αυτοί οι αιρετικοί κάποτε ήσαν μέσα στη μάντρα του Χριστού αλλά λόγω απουσίας μελέτης του νόμου του Θεού οδηγήθηκα στην πλάνη. Ο πατέρας μας, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, Ιερός Χρυσόστομος, λέει ασφάλεια, σιγουριά για να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι η μελέτη του νόμου. Η μελέτη του νόμου του. Γι' αυτό δεν χωράει καμία απολύτως δικαιολογία.
να πω δεν ξέρω γράμματα, δεν γνωρίζω τι λέει ο νόμος του Θεού. Έχουμε μέσα τη χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μία σειρά αγραμμάτων ανθρώπων, μία σειρά αγραμμάτων ανθρώπων που φωνάζουν εμείς με τον νόμο του Θεού στα χέρια πορευθήκαμε τη ζωή μας. Ήταν μελέτη μας ο νόμος. Να μην θελήσουμε να πούμε άλλους από τους μαθητές του Χριστού. Αγράμματοι σαν αυτοί. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι ακριβώς αυτό επάνω, ο νόμος του Θεού. Απλά, πολύ απλά, το ονομάζουμε Ευαγγέλιο εμείς, το όνομα του Θεού, γιατί είναι Ευαγγέλιο. Είναι μήνυμα που έστειλε ο Θεός με τον Υιό Του στη γη και το φέρει σε εμάς. Μήνυμα που το πήραν και αγράμματοι και εγγράμματοι και άσοφοι και σοφοί του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Πολύ μεγάλη δοκιμασία. Είχε διαπιστώσει κάτι που συμβαίνει σε όλες γενικά τις εποχές. Έχουν μπει, λέει, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τα χρόνια τα αποστολικά. Τότε που ήταν καυτή η πίστη. Κατάσκοπη. Και κατασκοπεύουν, λέει, εμάς σε όλες τις κινήσεις μας. Με ένα μόνο σκοπό, να μας υποδουλώσουν. Κατάσκοπη μέσα στην Εκκλησία που είχε τις κεφαλές της ανθρώπινες του Αγίου Αποστόλους. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς να υπάρχει πειρασμός. Και επειδή αυτοί οι κατάσκοποι είχαν επηρεάσει πιστούς, αναγκάστηκε, τους είχαν σύρει λίγο, τι λίγο, τι πολύ, προς την πλάνη, στην πλάνη. Αναγκάστηκε να γράψει την προς Γαλάτας επιστολή. Την προς Γαλάτας επιστολή. Και μάλιστα να γράφει πολύ ελεκτικά, πολύ χτυπητά στους Γαλάτες. Ω ανόητοι Γαλάτες, τι σημάς εβάσκανε τη αληθεία, ποιος είναι εκείνος που σας μάτιασε, ώστε να αφήσετε την αλήθεια και να ακολουθήσετε μόνο πάτια αιρετικά. Θα αναφέρω για να καταλάβουμε τι εννοούσε με αυτό. Υπήρχαν οι ύπουλοι εχθροί του χριστιανισμού. Ο φανερός εχθρός πολεμείται εύκολα, το ξέρετε πολύ καλά εσείς άλλωστε. Αυτός που είναι μέσα στη μάνδρα της Εκκλησίας, που δεν φαίνεται, εκείνος κάνει το μεγαλύτερο κακό. Και εξηγώ. Μέσα στην Εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, το Αποστολού Παύλου την Εκκλησία, της Γαλατίας την Εκκλησία, της σημερινής Γαλλίας δηλαδή, ήσαν οι ειδωλολάτρες που είχαν γίνει χριστιανοί, αλλά και οι Εβραίοι που είχαν γίνει χριστιανοί. Στους ειδωλολάτρες που είχαν γίνει όμως χριστιανοί βαπτισμένοι, ήταν από το Θεό ταγμένος να κηρύξει ο Απόστολος Παύλος. Στους Εβραίους, που και εκείνοι είχαν πει στη μάνδρα του Χριστού και είχαν γίνει χριστιανοί, ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Τον ένα τον είχε ορίσει ο Κύριος για την χώρα της ειδωλατρίας, τον άλλο για τη χώρα του νόμου, του Μωσαϊκού νόμου. Οι Εβραίοι
σήμερα έτσι πάντα, είχαν κολλήσει στο νόμο του Μωυσή. Δεν σωνόμαστε εάν δεν εφαρμόσουμε το νόμο του Μωυσή, έλεγαν. Αν δεν κάνουμε την περιτομή. Δεν σωνόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος από την άλλη φώναζε. Δεν σας σώνει ο νόμος. Σας σώνει η αφοσίωση στην πίστη που έφερε ο Κύριος στη γη. Ου γάρεξε εγώ νόμου, λέει, όχι από τα έργα του νόμου του Μωσαϊκού. Γιατί, τους λέγει, δεν λέγει η Αγία Γραφή, ο Μωσαϊκός νόμος, ότι επικατάρατος είναι εκείνος που δεν εφαρμόζει στο ακέραιο το Μωσαϊκό νόμο. Σας ερωτώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος από εσάς έκανε τον νόμο του Μωυσή στο ακέραιο? Κανείς. Αφού κανείς δεν τον έκανε, επομένως είστε κάτω από την κατάρα του Μωσαϊκού νόμου του ίδιου. Το έγραφε ο Μωσαϊκός νόμος για το πράγμα. Καταραμένη είναι εάν δεν κάνουν, λέει, δεν εφαρμόσουν στο ακέραιο 100% του Μωσαϊκού νόμου. Υπάρχει περίπτωση, αδέρφια μου, ή το Μωσαϊκό ή το Ευαγγέλιο να πάρουμε και να το βάλουμε απέναντί μας και να πούμε το εφαρμόσαμε πλήρως? Όχι, θα βρεθούμε παραβάτες. Τουλάχιστον αυτό το δεχόμαστε. Οι Εβραίοι όμως έλεγαν σώζει ο νόμος, ο Μωσαϊκός. Εμείς λέμε σώζει η πίστη και η χάρη που απορρέει από την πίστη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί λοιπόν οι Εβραίοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έτρωγαν ή πουλά, ροκάνιζαν την ελευθερία της Εκκλησίας. Θέλουν να τις βάλουν δεσμά, χειροπέδες, σαν χειροπέδες, το νόμο του Μωσαϊκού. Μα ο Κύριος είπε, εξηγόρασας εμάς, λέει, η Εκκλησία μας εκ της κατάρας του νόμου. Κύριε, μας αγόρασες από αυτή την κατάρα που κρεμόταν πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων, γιατί δεν το εφάρμοζαν τον νόμο ολόκληρο οι άνθρωποι. Και αφού μας εξαγόρασες, είμαστε πια ελεύθεροι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήλθαν, κάνουν κατασκοπία οι Εβραίοι μες στην Εκκλησία και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να υποδουλώσουν τα τέκνα της Εκκλησίας τα βαπτισμένα, τα τέκνα τα βαπτισμένα της Εκκλησίας στο νόμο. Να γίνουμε πάλι δούλοι του νόμου, ενώ ο Κύριος μας έχει ελεύθερους. Και φωνάζει, «Ω ανόητοι Γαλάτε, ποιος σας είπε να ακολουθήσετε άλλο δρόμο από την αλήθεια?» Και η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ. Το Ευαγγέλιο αυτό σημαίνει ελευθερία. Γράφει λοιπόν, να το προσέξουμε, «Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελιστέν είπε μου, ότι ουκέστη κατά άνθρωπον, ουδεγάρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθη, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Απλά, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, του Ιησού Χριστού, δεν το πήρα από κανένα, δεν το διδάχτηκα από κανέναν άνθρωπο. Απλά δεν γνώριζα κανένα Απόστολο από εκείνους που ο Κύριος τους 12 είχε και αργότερα άλλους και τους το δίδαξε ο Κύριος στους Αποστόλους, ώστε κανένας από αυτούς
να έρθει να μου μάθει το Ευαγγέλιο. Όχι, δεν μου το μετέδωσε κανένας Απόστολος. Αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Μου έγινε αποκάλυψη και αναγκάζεται να πει «Ακούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν ποτέ το Ιουδαϊσμό» ότι καθυπρεβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είχα έρωτα στο Μωσαϊκό νόμο, λατρεία υπερβολική, και πίστευα ότι βασισμένο στο νόμο το Μωσαϊκό και τη λατρεία του νόμου ότι υπηρετώ το Θεό. Κανένας άλλος την ίδια ηλικία με μέναν δεν είχε τόσο ζήλο και τόση προθυμία ώστε να μεταδώσει το Μωσαϊκό νόμο. Αυτός ο ζήλος και αυτή η προθυμία με οδήγησαν να γίνω πορθητής της Εκκλησίας του Χριστού. Δηλαδή, ήθελα να υποτάξω την Εκκλησία του Χριστού στο Μωσαϊκό νόμο. Γι' αυτό και με συστατικές επιστολές συλλάμβανα χριστιανούς, τους φυλάκισα και τους οδηγούσα στο θάνατο, πιστεύοντας ότι έτσι εκπληρώνω το θέλημα του Θεού βασισμένο πάνω στο Μωσαϊκό νόμο. Ήμουνα ζηλωτής με το παραπάνω των πατρικών παραδόσεων. Ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών παραδόσεων. Μιλάμε για έναν νέο, τον Απόστολο Παύλο στην οικία της Νιώτης, με την ορμητικότητα, με το θάρρος, με τον ενθουσιασμό, με την αυταπάρνηση, όλα δοσμένα για τον Μωσαϊκό νόμο. Για να διαδοθεί ο νόμος, ο Μωσαϊκός. Παραπάνω το καθένα. Και όμως λέγει, αυτά με είχαν κάνει διώκτη της Εκκλησίας του Χριστού. Φωνιά των χριστιανών. Και τα δικαιολογούσε όλα και τα πράγματα. Τα δικαιολογούσε όλα. Όμως λέει, ότε ευδόκησε ο Θεός ο αφορήσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας με δε της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή, ή να ευαγγελίζω με αυτόν η δισέθεση, εθέως ου προς αρεθέμιν σαρκή και αίματι. Να το εξηγήσουμε. Όταν λέει ο Θεός, στο πρόσωπο μου έριξε όλη την αγάπη του και την ευαρέσκειά του, ο Θεός που με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου και με είχε καλέσει με τη χάρη του να τον υπηρετήσω και μου αποκάλυψε τον Υιό του για να τον ευαγγελίζομαι τον Υιό του. Πού? Στα έθνη τα ιδωλατρικά. Τον είχε καλέσει τον Απόστολο Παύλο, λέει, από την κοιλιά της μάνας του. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο Θεός όλους τους ανθρώπους πριν γίνει ο κόσμος τους είχε προσκαλέσει. Άρα από εκατομμύρια αιώνες όλη η ανθρωπότητα είναι καλεσμένη και κάθε ένας που πρόκειται να γεννηθεί, η μάνα που το φέρει στην κοιλιά έχει μαζί και την πρόσκληση από Θεό. Είμαστε βαπτισμένοι στην Αγία Τριάδα. Σίγουρα είμαστε βαπτισμένοι στην Αγία Τριάδα. Αυτή η βάπτιση που έχουμε πάρει ήταν στο σχέδιο του Θεού από καταβολής κόσμου. Πριν γίνει ο κόσμος. Κάτω από εκείνο το πνεύμα μιλάει και ο Αστός Παύλος. Με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου. Αλλά είχε δώσει
θετική απάντηση ο Απόστολος Παύλος. Δείγματα τέτοια ώστε να είναι κάτω από το θέλημα του Θεού υπήκοος μέχρι θανάτου όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Του είχε δώσει, του είχε κάνει την τιμή λοιπόν ο Κύριος αιώνες πριν και όταν γύρισε και της μάνας του με ξεχώρισε σύμφωνα με εκείνο που είχε πει ο Απόστολος Παύλος. Ους προέγνω τούτους και προώρησε. Ους προώρησε τούτους και κάλεσε. Λέει για εκείνους τους ανθρώπους που ο Θεός γνωρίζει από πριν ποια πρόθεση θα δείξουν. Όταν λέμε γνωρίζει από πριν, εννοούμε πριν γεννηθούν. Γνωρίζει ποια πρόθεση θα δείξουν στο προσκυτήριό του. Εκείνους λοιπόν και τους προώρησε. Δεν ξεχωρίζει γιατί τον αγαπάει ιδιαιτέρως τον ένα από τον άλλον. Όχι, αλλά γνωρίζει από πριν ότι θα πει ο Α, Κύριε, σε θέλω και σε αγαπάω. Αφού με θέλεις και εγώ είμαι μαζί σου. Αυτή είναι η διάκριση. Όχι, κάνει διάκριση ο Θεός. Ο άνθρωπος κάνει τη διάκριση. Που κάνει αποδοχή της εκλογής του Θεού. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, τιμητική αναφορά του Θεού ξεχωριστή στον Α πρόσωπο ή στον Β πρόσωπο γιατί τον τιμάει ιδιαιτέρως. Τότε δεν θα είχε θέση καμία μέσα στο Ευαγγέλιο εκείνο που λέει Κύριος πάντας θέλει σωθήνε. Ότι θέλει όλοι να σωθούν. Αν όλοι λοιπόν πούνε Κύριε έλα, όλοι επομένως είναι και κλειμένοι, όλοι παίρνουν τιμητική. Αλλά δυστυχώς δεν λένε όλοι ναι, ένα πολύ μικρό ποσοστό και κάτω από αυτή την έννοια των ολίγων που λένε ναι στο θέλημα του Θεού, αυτοί δέχονται και την τιμή. Δεν υπάρχει διάκριση, επαναλαμβάνω. Η διάκριση είναι στη δική μας πρόθεση. Γι' αυτό λέει, ους προέγνω, εκείνους που προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Και εκείνους που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει, τον ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί έριξε όλη την ευδοκία του, όλη την αγάπη του στο πρόσωπό μου. Ισχύει και για μας αυτό. Δεν υπάρχει μια διαφορά. Και για μας ισχύει. Το θέμα είναι έχουμε ανταπόκριση ανάλογη. Λέμε ένα ναι Κύριε. Παράδειγμα. Να το καταλάβουμε. Βρίσκεται στη λίμνη της Γαλιλαίας, βλέπει τους ψαράδες και λέει δεύτερο πίσω. Ελάτε από πίσω. Και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Εγώ θα σας κάνω εσάς ψαράδες να ψαρεύετε ανθρώπους. Και όντως, ο Πανσόφος τους αλλιείς αναδείξας, τους έκανε ψαράδες και ψάρευαν ανθρώπους. Αλλά τι έκανε ένα Απόστολο. Και αφέντες, ευθέως, πλοία και δίκτυα, ευθέως, τους είπε δεύτερο πίσω μου και ευθέως αφέντες, πλοία και δίκτυα. Αυτομάτως την περιουσία τους όλοι, αυτή ήταν η περιουσία τους. Τα παράτησαν και είπανε ναι Κύριε ερχόμαστε. Άλλο παράδειγμα, να το καταλάβουμε ποια είναι η δική μας θέση απέναντι στο Θεό. Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά ένα ναι μικρό γίνεται πολύ μεγάλο κοντά στο Θεό. Ο Αβραάμ ο πατέρας μας λέει, ο Απόστολος Παύλος, που είχε έργα, πολλά έργα αρετής, πολλά έργα αρετής, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, δεν σώθηκε από τα έργα του Αβραάμ, για να μην έχουμε λόγο να πούμε ότι ξέρεις, αυτός ήτανε άνδρας μεγάλος, μεγάλης αρετής και έκανε μεγάλα έργα. Το αφαιρεί από τη μέσα, από τη μέσα η Γραφή και λέει, όχι,
Ούκ εξέργων νόμου δικαιώθη Αβραάμ, λέει. Δεν δικαιώθηκε από τα έργα του νόμου. Αυτό να το ξεγράψουμε. Να το ξεγράψουμε, το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος στην προστρογαίωση επιστολή. Λέει, πάντα τα έθνη είναι υπό την αμαρτία, λέει. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Δεν εξαιρείται κανείς από την αμαρτία, λέει. Και πώς σώζεται? Με τη χάρη του Θεού σώζεται. Χάρη του Θεού εστέστε σωσμένοι. Με τη χάρη του Θεού εστέστε σωσμένοι. Ο Αβραάμ, λοιπόν, κάνουμε λόγο, δεν λέμε ότι και ο Θεός και ο Κύριος το παίρνει για σύμβολο. Για να δείξει τον παράδεισο, λέει, να, η κόλπη του Αβραάμ. Πήγε, λέει, ο Λάζαρος στους κόλπους του Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ένα από τα κλασικά παραδείγματα που το χρησιμοποιεί ο Κύριος ο ίδιος για να δείξει ότι αυτός που δεν δικαιώθηκε από τα έργα του, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του, αλλά δικαιώθηκε από τη χάρη του Θεού, έδωσε ανταπόκριση. Σωστή. Και πώς? Σίγουρα είχε χρόνους πολλούς που Αβραάμ προσευχόταν για να αποκτήσει παιδί. 100 χρόνια λέει προσευχόταν. Αλλά 100 χρόνια αληθινής προσευχής. Και όχι μόνο αυτό. Έλα Αβραάμ, του λέγει, να σου φύγει από την πατρίδα σου. Φύγει από την πατρίδα που είσαι τώρα. Και έλα να πας εκεί που θα σου πω εγώ. Εκεί άφησε τα υποστατικά του όλα, όλα τα υποστατικά του, ό,τι είχε δεν είχε, και ακολούθησε το ρήμα του Θεού, το ρήμα, το λόγο του. Έξερθε εξ γενεία σου και, και τη γη του πατέρα σου και δε εις γη ή να συνδείξω. Έλα να σε πάω εγώ σε άλλη γη, χωρίς συγγενείς, χωρίς υποστατικά. Και ο Αβραάμ αμέσως ακολούθησε. Αυτό είναι ελάχιστο μπροστά στο ότι πήρε το παιδί του να θυσιάσει. Αυτό είναι ελάχιστο. Να παλεύεις 100 χρόνια να κάνεις παιδί, στο τέλος να σου πει, έλα να μείνεις χωρίς παιδί, θα στο πάρω το παιδί. Αυτά ασύλληπτα στη λογική του ανθρώπου, αλλά φυσικά στον πιστεύοντα άνθρωπο. Πολύ φυσικά. Πολύ φυσικά, δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει μη φυσικό κοντά στον Θεό. Εκείνο που φαίνεται βαρύ για τον άλλον και ασήκωτο, για εκείνο που πιστεύει στον Θεό, είναι το πιο φυσικό που υπάρχει. Το πιο φυσικό. Λες το ναι στον Θεό, όλα πια ελευθερώνονται. Τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα μάτια σου, όλα σου. Οι μαθητές λοιπόν είπαν ναι και αμέσως. Ο Αβραάμ, ναι και χωρίς αντίρρηση. Και αμέσως και Αβραάμ. Όλοι εκείνοι που μεγάλοι Άγιοι αναδείχθηκαν και τους θυμάμαι γιατί τους τίμησε πρώτα ο Θεός, είπαν ένα ναι και από εκεί και πέρα τον έλαβε ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, εγώ λοιπόν κλήθηκα από τον Θεό. Είπα ναι στον Κύριο. Πότε το είπε? Είχε προθέσεις ο Απόστολος Παύλος. Και γι' αυτό του είπε, μη με κυνηγάς, του λέει, ο Κύριος μας, γιατί εμένα κυνηγάς από κυνηγάς τα παιδιά μου και τα αδέρφια μου. Έλα λοιπόν τώρα εσύ, να σε κάνω εγώ εκλεκτό σκεύος. Και βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και γίνεται ο Απόστολος των Εθνών. Λέγει λοιπόν τώρα ότι, ας το προσέξουμε, αποκαλύψε, ευδόκησε ο Κύριος, αποκαλύψε, να μου αποκαλύψει. Όταν λοιπόν λέει βαφτίστηκα, Απόστολος Παύλος, από τον Ανανία στην Ταρσό της Κηλικίας, δεν πήγα καθόλου στο Ιεροσόλυμα, όχι, πήγα στην Αραβία. Ασκήτευσα 3 χρόνια εκεί. Εκεί πια ο Κύριος, προσωπικά ο Κύριος, ο αναστημένος Κύριος στους ουρανούς αλλά και πανταχού παρών, προσωπικά το αποκάλυψε όλο το Ευαγγέλιο. Δεν είδα εγώ κανένα, δεν μου το μάθε κανείς το Ευαγγέλιο, λέει.
παραγόν ο Κύριος, δι' Αποκαλύψεως. Ο Κύριος δι' Αποκαλύψεως. Και για να μην γίνω παρεξηγημένος Απόστολος, έδειξε υπακοή, το λεκτοράφι παρακάτω, υπακοή. Πήγα, λέει, μετά από 14 χρόνια στα Ιεροσόλυμα, για να συναντήσω, λέει, τους στήλους της Εκκλησίας, τους στήλους. Αναγνώριζε κεφαλή, Πέτρο ή Ιάκωβο. Ήταν πρώτος επίσκοπος ο Απόστολος Ιάκωβος, ήταν ο πρώτος επίσκοπος, ο από τον Κύριο εκλεγμένος. Εκεί λοιπόν, στους Αποστόλους, τους πιο επίσημα μέλη της Εκκλησίας, που είναι ήπουσαν οι Απόστολοι, ανακοίνωσα ότι κήρυγμα έκανα στην Έφεσο, στη Γαλατία, στην Ευρώπη ολόκληρη και μου δώσανε, λέει, το δυσυχέρι. Σαν να είπε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι άλλο. Για να βεβαιώσει ότι εγώ με το πήρα τον Κύριο, αλλά έκανα και κάποιο χρέος υπακοής για να υπάρχει σιγουριά ότι η Εκκλησία είναι μία, ότι συνεργαζόμαστε όλοι και ότι ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον. Το γράφω εδώ μέσα, Απόστολος Παύλος. Το Ευαγγέλιο, ο νόμος του Θεού, όπως ξεκινήσαμε και είπαμε, δόθηκε και το υποσημειώνουμε για λύτρωση, για λύτρωση, να απαλλάξει από τα δεσμά του σκοταδιού τούτο και τούτο. Για να απαλλάξει από τα δεσμά του σκοταδιού τούτο και τούτο. Όποιος δεν μελετάει γραφή, δεν ζει. Γιατί, μα αφού λέει μελετάτε τα γραφάς, η γραφή, η Αγία Γραφή, άρα δεν ζεις, δεν έχεις. Αυτό το τρόπος Αγίος Παύλος λέει, το πήρα από τον Χριστό αυτό που σας λέω. Κατευθείαν με αποκάλυψη. Σας το προσφέρω, μελετήστε το κι εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε σιγουριά στη ζωή μας και ασφάλεια χωρίς τον νόμο του, χωρίς τη μελέτη του νόμου του Θεού. Συζητούσαν δύο μεταξύ τους. Και έλεγε, ο ένας χριστιανός ήταν, μελετούσε τη γραφή. Ο άλλος ήταν σεβαστό πρόσωπο, ιερωμένος. Και του έλεγε, μελετώ την Αγία Γραφή. Είδες, λέει, τη σιγουριά αισθάνεσαι όταν μελετάς την Αγία Γραφή. Είδες πως αισθάνεσαι γύρω-γύρω τείχος προστασίας. Χωρίς αυτό, χωρίς τη μελέτη, δεν είναι δυνατόν να σταθείς από τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και υπάρχει δυσκολία στη μελέτη της Γραφής. Ο Κύριος λέει, προς το κατατισμό των Αγίων, έχει τους διδασκάλους την Εκκλησία. Έτσι δεν λέει μέσα, προφήτας, διδασκάλους, λειτουργικά πνεύματα. Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος μας. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να μελετάμε και να ζητάμε, αν δεν μπορούμε να ζητάμε τα φώτα εκείνων που είναι τεταλμένοι, να είναι φως και είναι φως, να μας εξηγήσουν ορισμένα πράγματα. Αλλιώς, πώς θα κοινωνήσουμε το Λόγο του Θεού, πώς θα κοινωνήσουμε. Κύριε, ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Το Ευαγγέλιο σου, εσύ Κύριε, εσένα μελετάω τον εργάτονο. Αυτή είναι η ουσία. Δεν υπάρχει άλλη, καμία αλήθεια. Όταν μελετάς τον νόμο του, μελετάς τον ίδιο που είναι η αλήθεια, που είναι η ζωή, που είναι το φως. Λέει, Κύριε, λίγνος της ποσίμου ο νόμος. Την παλαιά εποχή που δεν υπήρχαν αυτά τα φώτα, ο Δαβίδ λέει, δεν έχω άλλο λιγνάρι, Κύριε, για να το έχω κάτω από τα ποδάρια μου, για να μην πέσω. Είναι ο νόμος και φως της τρίβης μου.
Λιγνάρια τα ποδάρια μου, είναι ο νόμος. Αλλά παράλληλα είναι και το φως, όπως έχουμε στους δρόμους και φωτίζουνε, φως στο δρόμο μου που φωτίζει, είναι ο νόμος πάλι. Έχουμε χρέος, χρέος, μεγάλο χρέος. Αν δοκιμάσουμε μετά την προσευχή μας κάθε πρωί και κάθε βράδυ, εφόσον είμαστε και εργατικοί, τουλάχιστον να ανοίγουμε την προσευχή μας, την καυτή προσευχή μας. Είναι απαραίτητη, πολύ απαραίτητη, πριν από τον λόγο του Θεού. Μα και πριν τη Θεία Λειτουργία. Σήκω νωρίτερα, εμένα δεν κρατάω προσευχή, πριν τη Λειτουργία. Θα είσαι διαφορετικός, δεν θα είσαι. Αυτό θα το καταλάβεις αν το κάνεις. Να σου το πω εγώ ή να σου το πει κάποιος άλλος, δεν το καταλάβεις ποτέ, εάν δεν μπεις σε έργο. Εγώ λέγει λοιπόν, το Ευαγγέλιο του Χριστού το πήρα κατευθείαν από τον Χριστό. Από κανένα άλλο. Αυτό το Ευαγγέλιο που πήραν και οι Απόστολοι, όλοι οι άλλοι εκτός από εμένα που το πήρα από πρώτο χέρι, ψηλά στον ουρανό. Όλοι, όπως και ο Κύριος, το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύττουμε και φωνάζει δυνατά και λέει, τι σε βάσκανε, ποιος σας μάτιασε ανόητοι οι γαλάτες, ώστε να αφήσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου και να ακολουθήσετε δρόμο πλάνης. Ό,τι γίνεται μες στον χώρο της Εκκλησίας, το γράφει ο νόμος του Θεού. Όποια σχέση έχουμε με τον Κύριο, στο νόμο του Θεού. Όποια σχέση έχουμε μεταξύ μας, στο νόμο του Θεού. Λέει ο Απόστολος, ο Ιερός Χρυσόστομος. Να το καταλάβετε πολύ καλά, ότι η άγνοια του νόμου, η άγνοια του νόμου, γεννάει την απιστία και αυτή φέρνει την αδυναμία. Βουνό μπροστά σου, το αναλαμβάνω, η άγνοια του νόμου γεννάει την απιστία και αυτή φέρνει βουνό το εμπόδιο μπροστά και λέει δεν μπορείς να τα κάνεις εκείνα που λέει ο νόμος του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο, πρώτο, μοναδικό και καλύτερο. Η άγνοια του νόμου του Θεού. Όν αγνοούντες εστάβρωσαν οι Εβραίοι. Εκείνο λέει που τους έδωσε τον νόμο, τον Χριστό, του οποίου είχαν άγνοια, επειδή τον αγνοούσαν, πήραν και το κάρφασαν στο ξύλο επάνω, στάβρωσαν. Το ίδιο ακριβώς γίνεται σε όλες τις εποχές. Έχουν άγνοια οι χριστιανοί του νόμου του Θεού, τον σταυρώνουν. Το σταυρώνω και ας λέμε, να βάλουμε τον εαυτό μας μέσα, ας λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, τη στιγμή που αγνοούμε τον νόμο του Θεού, είμαστε σταυρωτές του. Σταυρωτές, βεβαίως σταυρωτές. Όταν δεν ξέρεις αυτό που σου λέει ο νόμος και κάνεις το αντίθετο, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε φορά λέει που κάνω αμαρτία, ξανασταυρώνω το πρώτο Κύριό μας. Κάθε φορά που κάνουμε αμαρτία, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά σταυρώνουμε. Εννοείται να μας απαλλάξει την αμαρτία που σταυρώνει ο Κύριος. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που πνίγεται μέσα στην άγνοια. Μέσα στην άγνοια. Και το δυστύχημα είναι πόσο δεν λυπάται η ψυχή μου όταν βλέπω τα παιδάκια στο σχολείο και τα ερωτώ ορισμένα βασικότατα πράγματα, βασικότατα πράγματα. Τι είναι το Ευαγγέλιο, παρουσιά. Δεν ξέρουμε. Ορισμένα στοιχειώδη που μέσα στο εορταστικό κύκλο της Εκκλησίας να γίνονται, δεν τα γνωρίζουμε. Ποιος έχει την ευθύνη, τα παιδάκια,
Τα παιδάκια έχουν ευθύνη. Αφού τα παιδάκια δεν μάθανε να προσεύχονται, γιατί δεν είδε μεγαλύτερου να προσεύχονται. Πώς είναι δυνατόν το παιδί να σταθεί όρθιο? Μου έλεγε κάποτε μια μάνα, λέω στο παιδί μου, παιδί μου, έλα να προσευχηθείς. Μα μαμά, κάνει ο πατέρα μπαμπάς προσευχή. Πώς θα κάνω εγώ προσευχή? Δεν κάνει μπαμπάς. Τα παιδιά μας που είναι κατά πάντα αξιαγάπητα, λατρευτά, τρυφερά, δυστυχώς χάνονται, γιατί υπάρχει άγνοια μέσα στο οικείο περιβάλλον, στο οικογενειακό. Έχετε παιδιά Αγία Γραφή σπίτι, ρωτάω? Όχι. Έχουμε κάθημα μετά. Τουλάχιστον οι Εβραίοι το μελετάγανε τον νόμο. Οι Εβραίοι το μελετάγανε το μελετούν, το μοσαϊκό νόμο. Εμείς σήμερα είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί στον κόσμο, καλύτεροι. Έτσι δεν ακούγεται, δεν ακούμε ένα νέο. Είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Μα πώς είμαι ο καλύτερος χριστιανός, χωρίς να ανοίγεις το Ευαγγέλιο, χωρίς να πλησιάζεσαι, είναι δυνατόν ποτέ? Τα παιδάκια λοιπόν απαντούν. Παιδιά, πόσοι, με ρωτάτε, καμία απόκριση. Καμία απόκριση. Και το άλλο, πώς εκκλησιάζεστε? Σπάνια παραδείγματα. Σπάνια παραδείγματα εκκλησιασμού. Στην παιδική ηλικία, μέσα από τα παιδιά του σχολείου. Κατά τα άλλα, χριστιανή ορθόδοξη. Κατά τα άλλα, είναι χριστιανή ορθόδοξη. Τι θέλετε τώρα από εκεί και πέρα, να έχουμε στρατευόμενη εκκλησία με χωρίς όπλα? Πώς θα γίνει? Στρατευόμενη εκκλησία εννοείται με όπλα. Και ξέρετε, λέει ο Χρυσόστομος, διάβαζα τώρα ένα κομμάτι του Χρυσόστομου, που έλεγε μέσα, δεν φοβάται η εκκλησία τους εχθρούς που έρχονται απ' έξω και πολεμάνε, αλλά τον εμφύλιο πόλεμο φοβάται. Γιατί είναι μέσα από τις παρατάξεις της οι εχθροί που παραδίνουν τα όπλα και είναι περάστα. Άμα δεν ξέρεις ποιο είναι το όπλο σου, δεν το χρησιμοποιείς, το παίρνει ο εχθρός σου, όπως κάνουν χιλιάστε, όπως κάνουν όλοι οι αιρετικοί, το παίρνουν ξανά του, τι λέει η Αγία Γραφή, παρακαλώ. Και είδατε τι ωραία περιοδικά έχουν βγάλει, εισαγωγικά ωραία. Χιλιάστε, ξύπνα. Ξύπνα, να ξυπνήσει ποιος? Ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, που είναι ξυπνητός με την προσευχή και την πρέπει του νόμου, να το ξυπνήσει εσύ. Για να κλείσω το θέμα, μην σας κουράσω άλλο. Το παράπονο του Ιησού Χριστού είναι. Παράπονο. Εγώ έγινα υπήκοος στο θέλημα του Πατέρα μου. Μέχρι θανάτου. Σταυρικού θανάτου. Και σας αποκάλυψα τον λόγο που πήρα από το θρόνο του Πατέρα μου. Τον έφερα κάτω στη γη. Και εσείς, αυτό το νόμο που στάζει αίμα Υιού Θεού ως ανθρώπου, τον αγνοείτε, και μόνο αυτό, αδελφοί μου, αν σταθεί για κριτήριο στη Δευτέρα Παρουσία, μόνο αυτό, δεν χρειάζεται παραπάνω, θα είμαστε έξω για έξω από τον Παράδεισο. Γιατί δεν ανοίγουμε τη γραφή. Λίγο παράπονο είναι, αφού του λέει σε στέλνω, ο Πατέρας λέει στον Υιό, σε στέλνω να φέρεις το μισπάτ στα εβραϊκά, δηλαδή το καινούριο νόμο, τη Καινή Διαθήκη. Και εγώ τον έφερα, μου στήχησε τη ζωή 33 χρονών ως νέος που ήμουνα, και εσείς αντί τούτου περιφρονείτε τον νόμο, περιφρονείτε εμένα τον ίδιο. Όλη η δυστοχία, Ιωσήφ, όλη η απραγία, όλη η παραδεισία που παρατηρείται σε εμάς τους χριστιανούς, οφείλεται στην έλλειψη του νόμου του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Μελετάς νόμο Θεού.
Βρίσκει τον δρόμο. Βρίσκει τη δύναμη. Στη δίνει ο νόμος μέσα. Έχει τεράστια δύναμη. Αν δεν το με ρωτάς, νεκρός είσαι. Νεκρός πέρα για πέρα. Τι να εφαρμόσεις άμα δεν ξέρεις. Αυτό που δεν ξέρεις θα εφαρμόσεις. Ας ευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει όρεξη αγάπης για μελέτη στο νόμο Του. Να μας ανοίξουν τα μάτια να είμαστε οι αληθινά ορώντες βλέποντες. Ορίστε. Τα ξέρουμε, λέει, αλλά δεν μπορούμε να τα πράξουμε. Συμπερασματικά, όσα ακούσαμε απόψε, πιστεύω πως πρωταρχικό μας μέλημα θα είναι η μελέτη των γραφών του Κυρίου, που αυτές μας δίνουν και την γνώση για να τα απεξέλθουμε σε δυσκολίες που σίγουρα συναντάμε στη ζωή μας και με αυτές μπορούμε να σωθούμε, αφού βέβαια γνωρίζοντας όλα αυτά και πράττοντας παράλληλα, αποκτούμε το Άγιο Πνεύμα και με βάση αυτό και με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως και περί του Αβραάμ, γιατί και εμένα έμεινε ένα κενό, ότι δεν σώθηκε από τις πράξεις του. Όχι. Από τη χάρη του Θεού. Αλλά σώθηκε από τη χάρη του Θεού. Συνεπώς, τη χάρη του Θεού μπορούμε να την αποκτήσουμε αφού μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα διαβάζοντάς τα και στη συνέχεια πράττοντας. Θα έλεγα κάτι που μου συνέβη στο Άγιον Όρος, που είπα και την προηγούμενη φορά, που μου συνέβη μάλλον έναν διάλογο που είχαμε τον Γέροντα εγώ, τη Σιμωνόπετρας, ο οποίος μου έλεγε ότι σαν κανόνα έχουν εκεί οι μοναχοί, τουλάχιστον το γνωρίζουμε βέβαια και για όλους τους μοναχούς, σαν κανόνα έχουν να διαβάζουν κάθε ημέρα κάποιες από την Αγία Γραφή, δηλαδή, ορισμένα πράγματα, ξεκινώντας από το Α και τελειώνοντας στο Ω. Και μου λέει ότι ενώ τα έχουμε διαβάσει δεκάδες φορές τα ίδια πράγματα, ανακαλύπτουμε κάθε φορά σε αυτό που το έχουμε διαβάσει και νεότερα. Και βγάζουμε με καλύτερα συμπεράσματα, στα οποία είναι ωφέλιμα στην πρόοδό μας, στην πνευματική μας πρόοδο, φυσικά. Ο καθένας εξημών, ας κάνει ό,τι μπορεί για να έχει ένα εφόδιο στη ζωή του. Μάλιστα, θέλω να προσθέσω κάτι τώρα στον Παναγιώτη. Έχω τώρα 5 μήνες, μπορεί και παραπάνω, σε 2 επιστολές. Τι διαβάζω, ξαναδιαβάζω. Δεν μου μπαίνουν μέσα, αλλά καταλάβω εκείνο που λες εσύ. Ότι το καινούριο έρχεται πάντοτε. Η μελέτη της Γραφής είναι ο ουρανός στη γη. Δεν βάμε τίποτα άλλο. Γαλάκικες. Μάλιστα. Ο κάθε άνθρωπος, προσωπικά, ο καθένας μας να είναι ξεχωριστά, κάθε μέρα ζει μία καινούργια ζωή. Ζει καινούργια προβλήματα, καινούργιες αμαρτίες που πολλές φορές πανικοβάλλεται. Δεν ζει ακριβώς το ίδιο αντίγραφο με την προηγούμενη μέρα. Ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να τον στηρίξει για να μην πέσει στις αμαρτίες. Και λέει ο Κύριος, όποιος έχει ότα ακούει ακουέτο. Δηλαδή ότα, ψυχικά αυτιά στο Λόγο του Θεού και πραγματικά να διψάει γι' αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, όπως είπατε, Ευαγγέλιο, που σημαίνει προορισμό χαρά, μήνυμα της σωτηρίας μας. Και εκεί θα προσθέσω και κάτι ακόμα που λένε οι πατέρες. Ο Λόγος του Θεού δεν διαβάζεται. Όσο και να προσπαθήσουμε, με κανέναν τρόπο. Αλλά τότε τι γίνεται. Αποκαλύπτεται με την πρόθεση και την προαίρεση που έχουμε όταν το πιάνουμε και το ανοίγουμε. Ο Κύριος γνωρίζει την πρόθεσή μας και μας δίνει το Λόγο Του τροφή για να μπορούμε να ζούμε ακριβώς όπως θέλει ο Κύριος. Άραγε η αποκάλυψη είναι ότι ο Θεός δεν εμπέζεται.
που σημαίνει ότι δεν είναι ένα βιβλίο όπως είναι όλα που το ανοίγουμε με μία έτσι βαριά καρδιά και δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω. Είναι ένα βιβλίο που είναι μάλλον, είναι το βιβλίο της σωτηρίας και θέλει σοβαρότητα και να σκύψουμε, για να δούμε επιτέλους το βιβλίο αυτό, τι, τον εαυτό μας και τα προβλήματά μας, όπως είπατε, διότι αυτό το βιβλίο όταν έχουμε σωστή προαίρεση στάζει αίμα, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πολλά είπαμε αδερφέ και σήμερα, τι να πει ο Ευάγγελος. Δύο λέξεις για να μην πείτε ότι θέλω να πω. Από τις βασικές προϋποθέσεις είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής και γενικότερα των πνευματικών βιβλίων. Αν υποθέσουμε ότι πόσο ανάγκη έχει την τροφή το σώμα μας, άλλη τόση και απείρως μεγαλύτερη έχει ανάγκη η ψυχή μας ή την πνευματική τροφή. Τα πνευματικά κείμενα λένε ότι οπωσδήποτε είναι συνέχεια της προσευχής η μελέτη. Πάμε. Δεν είναι μικρή υπόθεση, είναι συνέχεια της προσευχής. Δηλαδή, πιο απλά πράγματα, για να γίνω κατανοητός. Χωρίς προσευχή και μελέτη των γραφών γενικότερα, είμαστε σαν την καλαμιά στο κάπου. Τελείως. Μας παίρνει τις κατάρτες και μας πάει εκεί που θέλει. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Πίσω, Βασίλειος. Ωραία, Βασίλειο. Τώρα Βόλος. Ήταν τόσο ωραία. Κύριος Βόλης. Καλά με το πνεύμα του. Το ερμηνεί όσο μπορεί καλύτερα. Αλλά το να διαβάζουμε το λόγο του Κύριου, αλλά πρέπει και να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους. Απαραίτητος. Να το αφομοιώνουμε εμείς και να το μεταφέρουμε. Καλά. Βασικός παράγοντας. Ναι, σίγουρα. Να κάνουμε σωστή μετάφραση. Μετάφραση στους ανθρώπους μας. Αλλιώς. Πέρα και σωστή. Υπόθεσαν τόσο ωραία. Δεν έχω να προσθέσω. Μόνο μία λέξη. Μία φράση. Να ευχαριστήσουμε το Θεό οι παρόντες και οι απόντες που αποκαλύφθη σε μας το φως του Ευαγγελίου, αλλά μην σταματήσουμε εκεί, να το αναγνώσουμε και να το γνώσουμε. Να αναγνώσουμε και να γνώσουμε. Μάλιστα. Να το βρετάμε και να το γνωρίζουμε. Τώρα, εκεί να μας γνώσουμε, θα πούμε ότι είπε και ο Βασίλειος εκεί, ότι με συγκύρωμα βέβαια, η νοημία γίνεται όταν έρχεται το έργο. Όταν έρχεται το έργο, η τυχάνη του Θεού βέβαια, γιατί είπαμε ο Αβραάμ, δεν σώθηκε από τα έργα, από την πίστη, πάνω μαζί, από το φύλλο. Τότε γίνεται η νοημία του νόμου του Θεού. Αδερφός άλλος παραπίσω, κανένας παραπίσω άλλος. Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσεις. Με βάση τα γεγονότα επιβάλλεται όλοι μας να γνωρίζουμε καλά τώρα τον νόμο του Θεού, διαβάζοντας φυσικά την Αγία Γραφή, γιατί μας έχουν περικυκλώσει οι αιρετικοί και δεν γνωρίζουμε από πού να φύγουμε. Ενώ εμείς θα έπρεπε να τους αποστομώνουμε, να γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και να τους αποστομώνουμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να προσπαθούμε να τους αποφύγουμε, διότι δεν είμαστε γνώστες των γραφών. Διότι δεν διαβάζουμε και δεν γνωρίζουμε πώς θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ακριβώς την πραγματική λέξη, η ορθή λέξη. Θα ήθελα να πω κάτι που το συναντάω στο σχολείο. Βλέπει κανείς αλόθης καρδιά. 12 χρονών. Και την ώρα που μπαίνω να κάνω θρησκευτικά, Κύριε, εγώ ανήκω σε άλλη θρησκεία, θα βγω έξω. Εκ του νόμου, αυτό επιτρέπεται. Το μεταφέρω σε εμάς. Άρα για παιδιά δικά μας, αν βρίσκονταν σε ένα σχολείο έτσι, θα είχα την τόλμη να πούνε ότι
είμαι χριστιανός ορθόδοξος, η χριστιανή ορθόδοξη και θα πάω έξω. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα παιδιά του σκοταδιού στη Δευτέρα Παρουσία θα είναι οι κριτές μας για την τόλμη τους και τον ερωισμό τους που δεν το έχουμε εμείς. Άλλος κανείς αδερφός, να κλείσουμε. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά αφήσε ημάς από το κονδύλιο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η ώρα μας καλή. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Την μετεπόμενη Δευτέρα τώρα. Α, όχι κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα όχι. Ναι. Την άλλη την ώρα τώρα. Καλά πολύ τυχαίο. Θα μιλήσω για όλους.